Θα συνεχίσουμε από το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε». Γιορτάζουμε και ξαναγιορτάζουμε και ξαναγιορτάζουμε και κάθομαι και διαλογίζομαι προσωπικά και λέω πόσες φορές μου επέτρεψες και έχω γιορτάσει τα Άγια Θεοφάνεια. Πόσες φορές με καθάρισες. Πόσες φορές χαμήλωσες τον εαυτό σου για να ανεβώ εγώ και εγώ έμεινα όπως λέει ο Δαβίδ εν λάκω κατωτάτω. Δηλαδή, μέσα στο λάκκο των αδυναμιών μου, των παραπτωμάτων μου. Γιατί ο Κύριος ήθελε να με καθαρίσει, λέγει η Αγία Γραφή. Και το βάπτισμα που έκανε καθάρσιον των αμαρτιών ημών. Αναφέρουν όλα τα τροπάρια, απλακυμάτων. Έτσι λέει, απλάκυμα είναι τα αμάρτημα που λέει μέσα, που λέει τα τροπάρια. Καθάρισε για να μείνω όσο γίνεται καθαρός εδώ επάνω σε αυτή τη γη. Ζητάω τον Κύριο για να μπορέσω να μπω λίγο μέσα σε αυτό που λέγεται ενανθρώπιση του Κυρίου, που σημαίνει στο έπακρο ταπείνωσης. Στο έπακρο ταπείνωσης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Θυσία. Ο ουρανός και ο ουράνιος πατέρας για θυσία στέλνει το γιο του στη γη για να καλέσει. Αχ, που το λέμε και τα ακούμε μιλιάδες φορές, το απολωλός πρόβατο. Το ψάλλει η Εκκλησία, το ξανά ψάλλει η Εκκλησία, το απολωλός πρόβατο και επαχύνθη, λέει, η καρδία και πλατύνθη το σώμα από τα φαγητά. Επλατύνθη από τα φαγητά και δε χαμπαρίζει η ψυχή να τη χτυπάς, να τη χτυπάς για να περάσει αυτά τα μεγάλα μηνύματα ο Κύριος που θέλει μέσα μας για να γίνει η ζωή μας και η βιωμά μας. Από προσωπικά τον καθένα εξαρτιέται. Σκέπτομαι μερικές φορές και λέω συγχώρεσέ με, δεν σοβάρεψα παρά τα 80 χρόνια που έχω. Ώστε
να νιώσω ότι ήρθε και θυσιάστηκε ένας Θεός και έγινε άνθρωπος. Και όχι μόνο ο Κύριος, αλλά ολόκληρη Αγία Τριάδα. Και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Και ο Πατέρας φώναξε από ψηλά. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Φανέρωμα του σύμπαντος, του δημιουργού. Φανέρωμα. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σε μία ομιλία του: γιατί μια φορά το χρόνο, γιατί δυο φορές το χρόνο να γεμίζουν εκκλησίες και απλάβια, αλλά τώρα δεν γεμίζουν, δεν θέλουμε άλλο όλο. Τότε γέμιζαν, να πει Χρυσόστομο, δυο φορές το χρόνο που το, και εκείνος το λέει, ήταν πρόβλημα το, από τότε. Τους μάγωνε ο πειρασμός, όχι. Είναι, δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Τώρα είναι μεγερθητικό, είναι μεγερθήσει. Είναι μεγερθήσει το πρόβλημα τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Έχει άλλος βγει παγανιά και μαζεύει. Μικρούς, μεγάλους. Μέχρι και τα μωρά ακόμη. Και αυτά τα μαζεύει. Όταν τα στείλουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε τη δουλειά στο σπίτι μέσα, για να μην κλαίνε, δεν τα στείλουμε. Πού τα στείλουμε? Δεν τα στείλουμε εκεί πέρα. Και τα εθίζουμε. Ο Πατέρας λοιπόν λέει: το παιδί μου το αγαπητό βαφτίζεται. Γι' αυτό ανοίγω τους ουρανούς. Άλλος λέγει Ευαγγελιστής: έσχισαν οι ουρανοί. Είδε, λέει, σχιζωμένους τους ουρανούς. Λέγανε οι παλαιοί. Το είχα ακούσει εγώ. Σήμερα, 12 η ώρα τη νύχτα, τι γίνεται? Τους ακούσει? Ανοίγουν οι ουρανοί. Ανοίγουν οι ουρανοί. Ο γράφος για παιδεία τώρα, της Δευτέρας Δημοτικού, το βιβλίο της Δευτέρας, της Τρίτης Δημοτικού, είχε... Τότε. Ναι, τότε. Στην ουσία μας μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Είχε ένα κεφάλαιο που έλεγε για τα σοφάνια. Αν θυμιάσεις, λέει, την ώρα εκείνη, ό,τι ζητήσεις, λες, το δίνω, το δίνει ο Κύριος. Ναι, πλούτος και ευτυχία λέγονταν. Ό,τι ζητήσεις την ώρα εκείνη. 12 ώρα τη νύχτα, ε. Ναι, 12 ώρα τη νύχτα. Εκείνη την ώρα, λέει, ανοίγουνε οι ουρανοί. Συγχωρέστε με. Αλλά το εκφράζω το παράπονο στον εαυτό μου, όχι εσάς. Μόνο για μένα αυτό το δικαίωμα το κάνω. Γιατί κάθομαι και συλλογίζομαι και λέω τόσο μεγάλα γεγονότα. Δεν θα έπρεπε, ρε Κώστα, να έχεις αλλάξει λίγο? Να μύριζες λίγο Χριστό. Και άμα μύριζες, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα εδώ μέσα. Έτσι λέω. Το λέω και ειλικρινά το. Λίγο Χριστό, λίγο Χριστό. Και ακόμη του προδρόμου η παρουσία, μέσα στα γεγονότα αυτά, θεία αποστολή ήταν. Για τη δική μας σωτηρία, για το δικό μας κάλεσμα. Βλέπετε, ο Ιωάννης, πού πάτε, λέει, εσείς, στους γραμματείς και φαρισαίους, υποκριτέ, η άξινα είναι έτοιμη να κόψει τη ρίζα, δηλαδή να φύγετε από τη μέση, από τον κόσμο, από αυτά που έχετε κάνει. Η αξίνη, η στη ρίζα του δέντρου, κείται, λέει. Είναι στη ρίζα του δέντρου. Εγώ
Έχω έρθει. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος το λέει αυτό. Για να σας βαπτίσω στα νερά. Εκείνος που αμέσως μετά από μένα έρχεται. Σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και στο είδο. Πυρήν το πνεύμα του Άγιον. Και στο είδο είναι αυτό που είπε στον Άγιο Νικόδημο, το μαθητή της νύχτας. Δεν του είπε ότι αν δε κανείς δεν περάσει από το νερό, λέει, ώστε να ξαναγεννηθεί, δεν καταλάβαινε όμως, ο Κύριος το έλεγε για το βάπτισμα. Και το πνεύμα του Άγιο δεν βλέπει του Θεού το πρόσωπο. Είμαστε περασμένοι και από νερό στην Κοντιβίδρα και από Πνεύμα Άγιον. Τις ημέρες αυτές διαβάστηκε, τώρα κοντά διαβάστηκε και παλαιότερα μες τις ημέρες στις 15. Λάβατε, λέγει, Πνεύμα Άγιον, ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος. Άβλος, τον Απόλλο. Άβλος. Στην Ασία. Τον Απολλό. Στην Ασία μέσα όταν ήταν. Ρώτησε. Κόρυθο. Όχι Κόρυθο. Κόρυθο. Σηκώνω τα χέρια. Απολλός. Μπορεί να και αλλού, μπορεί να είναι μόνο αυτό, δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι το γεγονός που ρωτάει. Και λέω σηκώνω τα χέρια. Αφού δεν θυμάμαι γιατί να κάνω ό,τι ξέρω. Αυτό, το γεγονός όμως είναι αυτό. Λάβατε Πνεύμα Άγιο. Ουδε είδαμε ή Πνεύμα Άγιο εστί. Δεν το γνωρίζουμε. Και απλώνει το χέρι του και είδα να κατεβαίνει το πνεύμα του Άγιον, πώς, φωτιά. Όχι, μα τους βάφτισε κανονικά μετά, είχαν βαφτιστεί. Ναι, και πνεύμα Άγιο κατεβαίνει. Ιωάννου βάφτισμα δεν είχαν βαφτιστεί. Ναι, το είπανε στο Ιωάννου βάφτισμα. Βαφτίστηκαν κανονικά και λάβανε πνεύμα Άγιο. Ο Ιωάννης ο βαφτιστής ήταν ένα σκαλοπάτι παραπάνω το βαφτισμά του που έδινε στους Εβραίους. Οι Εβραίοι είχαν μόνο να πλένουν τα χέρια, να μπαίνουν μέσα στο νερό, να καθαρίζουν το σώμα τους και να πλένουν και τα αντικείμενα που τρώνε κλπ. Ναι, τα βάπτιζαν, λέει η Γραφή μέσα. Ένα σκαλοπάτι είχε ο Ιωάννης παραπάνω. Ότι στον Ιορδάνη έμπαιναν και εξομολογούνται τα αμαρτήματά τους. Μετανοίας απλώς, όχι αφέσεως αμαρτιών. Δεν έπαιρναν άφεση αμαρτιών. Απλώς δήλωναν τι έχουν κάνει και μετανοούσαν. Άφεση δεν είναι, δεν είχε δικαίωμα να δώσει. Άλλος είχε το δικαίωμα. Το βάσμα που παίρνουμε εμείς δεν είναι μόνο απλώς βάσμα, αλλά είναι ανακαίνησης. Είναι αναγέννησης, δηλαδή αν μας γεννάει η μάνα μας σωματικά, η Εκκλησία μας αναγεννάει πνευματικά εξ ολοκλήρου. Μας αίρει, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το βάπτισμα που παίρνουμε. Βάσμα αφέσεως αμαρτίων, καθάρσιον, λέει. Καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Μας αναγεννάει η Εκκλησία, αλλά εμείς έχουμε αδυναμίες. Δεν στεκόμαστε εκεί που η Εκκλησία μας βάζει μετά τη βάπτιση, καθαρούς. Γι' αυτό φοράνε και άσπρα ρούχα, τώρα έχουμε αλλάξει τα άσπρα. Τα κάνουμε και καφέ, τα κάνουμε και μπλε, τα κάνουμε και μαύρα στα παιδιά και όλο. Δεν ακολουθούμε το ρούν της Εκκλησίας μας. Τα έχουμε αλλάξει γεωλογικά όλα. Και εμείς γυρίζουμε πίσω. Εκεί από όπου ξεκινήσαμε για να βαπτιστούμε. Βλέπετε, εσείς έχετε πάει και στο Ιεροσόλυμα, ο Ιωάννης έχει ξεραθεί. Όχι. Πώς είναι, για πες, δώσ' μια περιγραφή. Καθαρός είναι. Όχι, καλός. Τι λέμε εδώ σήμερα. Πολύ καλός. Έχει βρωμίσει δηλαδή. Ναι.
Και αν δεν έχει ξεραθεί, είναι όπως ένα αριάκι, είναι ένα αριάκι. Ένα αριάκι, αλλά δεν είναι καθαρό το νερό. Όπως είμαστε. Ξεκινάει καθαρό. Ε? Ξεκινάει καθαρό από τη λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί που βαφτίστηκε ο Χριστός είναι καθαρό. Όχι, εκεί είναι θολό. Εκεί ρωτάμε το σύνολο. Στην πηγή πάντα τα πράγματα και εκεί θα είναι εντελώς καθαρό. Και κάπου λιμνάζει, δεν είναι. Δεν είναι. Και κάπου λιμνάζει, δεν τρέχει. Έτσι. Ναι. Ήρθε λοιπόν και υπέδειξε εν Ιορδάνη το βάπτισμα ο Κύριος. Το βάσμα της αφέσεως των αμαρτιών. Ρηπτικών το ονομάζει τα τροπάρια. Δηλαδή, που αποβάλλει τα αμαρτήματα. Τα πετάει ρηπτικών. Και ο Κύριος ρηπτικών έκανε για να ταπεινώσει τον εαυτό του. Ο Κύριος, το πρόσωπο που έστειλε, ο Θεός, ο Πατέρας, το πρόσωπο που έστειλε τον Υιό, αν προσέξαμε, όχι μόνο εκεί, αλλά και στη μεταμόρφωση, αναφέρει το εξής, την ώρα που αρτιζότανε και την ώρα που μεταμορφώθηκε. Ο Υιός μου, ο αγαπητός. Ακούστε να δείτε κάτι. Υπάρχουν δύο λέξεις που η μία είναι πιο ισχυρή από την άλλη, πιο δυνατή από την άλλη. Όταν εγώ πω ο Σταύρος είναι αγαπημένο μου πρόσωπο, επειδή έχω ζήσει μαζί του και έχω δει τα χαρίσματά του και την αγάπη του απέναντί μου, νιώθω και εγώ την υποχρέωση να πω όντως είναι αγαπημένο πρόσωπο. Δεν είχε την ιδιότητα του αγαπημένου από την πρώτη στιγμή, του την απέδωσα στη συνέχεια εγώ. Αντίθετα, εκείνος που είναι αγαπητός το κουβαλάει από το γεννησιμιό του. Δηλαδή ο Κύριος είναι ο Υιός, ο αγαπητός του πατέρα του. Μπορεί να μην είναι αγαπητός από τη γέννα του. Λέει, τον γέννησε ο πατέρας από την αίδια ουσία του. Και αφού ο πατέρας είναι ή αγάπη ή παναγάπη, και ο Υιός είναι παναγάπη, αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και λέει, ο αγαπητός από τη φύση του, όχι από την πορεία της ζωής του. Δεν χαρακτηρίζεται από την πορεία. Είχε την αγάπη, αγάπη ήτανε, αγάπη είναι, αγάπη και θα είναι. Το υποδεικνύει λοιπόν που είναι ο αγαπητός. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής για τον Κύριο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήρθε στον κόσμο. Σίγουρα, αυτό λέμε το σύνορα. Και ήρθε, λέει, πρώτα στα ίδια ήρθε, λέει, δηλαδή, στο χώρο που ονομάζεται Ιερουσαλήμ, στους συμπατριώτες του, αυτό σημαίνει ίδια. Δικούς. Ναι, στους δικούς του. Και οι ίδιοι, οι δικοί του, ού παρέλαβαν. Δεν τον αγκάλιασαν. Όχι μόνο οι Εβραίοι σε άπλωμα, σε έκταση, αλλά τα πρώτα χρόνια και το σόι του. Και το σόι του, αφού λέει, αναστήθηκε, είπαν, δεν πίστεψαν το σόι του, δεν αναστήθηκε. Δεν αποδέχονταν καν την έννοια ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι Θεός, ότι παρόλο ότι βλέπανε επί τρία χρόνια τα θαύματα επί θαυμάτων. Γι' αυτό αναγκαστική που ο Κύριος, ο δις προφήτης, εντιδία πατρίδη. Ο δις προφήτης. Λέει,
τετύφλο και είναι αυτό την καρδία, τους οφθαλμούς, τετύφλο τους οφθαλμούς και πεπόρο και την καρδία. Να το εξηγήσουμε, λέει. Τύφλωσε τους οφθαλμούς, λέει, και πόρωσε την καρδιά. Ο Θεός, τι είναι ο Θεός, το κάνει εκείνο. Κάνει τέτοια ο Θεός. Είναι δυνατόν να κάνει τόσο τέτοια πράγματα. Άφησε να πορωθούν. Άφησε. Πάει με το θέλω μαζί αυτό. Όταν λέει η Γραφή, τους τύφλωσε ο Θεός, δεν είναι ακριβώς, δεν πιστεύουμε, δηλαδή δεν παραδεχόμαστε τη λέξη όπως είναι, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, βλέπει την πορεία, σε αφήνει να κάνεις αυτό που θέλεις, θες να τυφλωθείς, σε αφήνει να γίνεις τυφλός εντελώς. Επειδή λοιπόν τους είδε να είναι εντελώς τυφλοί, γράφει η Γραφή, τετύφλω και να τους οφθαλμούς, επόρχε την καρδία. Οι πόροι της καρδιάς δεν άφησαν κανένα χώρο να περάσει μέσα, κανένα μήνυμα κυρίου. Έτσι δέχτηκαν τον Κύριο αυτοί που ήσαν στα Ιεροσόλυμα, είναι ένα μεγάλο ποσοστό και εδώ σε εμάς που έχουμε μπει στην κολυμβήθρα μέσα, πολύ μεγάλο ποσοστό, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό μέρα με την ημέρα ογκώνεται, διότι είσαι άρρωστος, αλλά πάρε το γιατρό. Όταν πιστεύεις ότι είσαι καλά και οδηγείσαι για το τάφο και δεν παίρνεις το γιατρό, θα φύγεις γρήγορα, τελείως. Αυτό γίνεται με την κοινωνία. Νομίζει, πιστεύει ότι δεν της χρειάζεται ο γιατρός, ο Κύριος, ότι τα ξέρει όλα, τα πιστεύει όλα και την εντάξει. Και έρχεται η ώρα και φεύγει από τον κόσμο και πας εκεί που σε περιμένει αυτός που χρόνια σε κυνηγάει. Διαβάζω ένα κομμάτι γύρω από τη βάπτιση και θα σχολιάσουμε και τελειώσουμε. Μετά από λίγο θα δεις τον Ιησού από τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο. Θα δεις τον Ιησού να καθαρίζεται, στον Ιορδάνη. Όπως καθαρίζουμε και εγώ, ή καλύτερα να εξαγνίζει ο Κύριος με την κάθαρσή Του τα νερά, διότι δεν είχε ανάγκη καθαρισμό εκείνος, ο οποίος σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και να ανοίγουν οι ουρανοί, να μαρτυρεί για αυτόν τον Κύριο το όμοιο του πνεύμα, να δέχεται μετά τη βάπτιση του πειρασμούς κοινωνικά, να υπηρετεί το Παγγέλους. Και άγγελοι διοικώνουν αυτό, λέει. Αφού το πείραξε ο διάβολος, μετά στην έρημο που ήτανε, εξήρθε νικητής. Και άγγελοι διοικώνουν τον υπηρετούσαν τον Κύριο. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Όταν αγωνιζόμαστε σωστά και όχι επιπόλαιο. Το επιπόλαιο είναι βαρύ πράγματα, επιπόλαιο. Άμα γίνονται προπολαιότητα, ό,τι γίνεται μέσα στο γόνο της Εκκλησίας, δεν βγαίνει τίποτα. Κοροϊδία είναι και Θεός που μη κτηρίζεται. Δεν εμπέζεται ο Θεός με τίποτα. Στα σοβαρά. Να, ο άλλος έφυγε, ο καμπρός μου πεγινάει ένα σωτό. Τόσο στο χέρι μας την έχουμε τη ζωή. Τόσο είναι στο χέρι τη ζωή. Δεν την έχουμε στο χέρι. Να υπηρετεί το Παγγέλους
να θεραπεύει κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία, να δίνει ζωή στους νεκρούς, να εκδιώκει δαίμονες, άλλοτε μεν ο ίδιος, άλλοτε διαμέσου των μαθητών του, και να τρέφει με λίγα ψωμιά χιλιάδες ανθρώπων. Να περιπατεί επάνω στη θάλασσα, να παραδίδεται, να σταυρώνεται και να σταυρώνει μαζί στο σταυρό επάνω την αμαρτία. Κάρφωσε, λένε οι πατέρες, με τα καρφιά που καρφώθηκε την αμαρτία του κόσμου εκεί. Να προσφέρεται θυσία σαν αμνός και να προσφέρει θυσία σαν ιερέας. Ο ίδιος δεν προσφέρθηκε μόνος του. Αυτός είναι ο ιερέας που κάνει τη θυσία στον εαυτό του. Είναι και θύμα και ο θήτης που θυσιάζει στον Αβραάμ. Έκανε το παιδί του, πήγε το θυσιάσει. Τι είπε ο Κύριος, θυσιάζει τον εαυτό του. Να θάπτεται σαν άνθρωπος και να ασθένεται σαν Θεός. Να ανεβαίνει στη συνέχεια στους ουρανούς για να επιστρέψει με όλη τη δόξα τη Δευτέρα, παρουσία. Πόσες εορτές υπάρχουν κάθε μέρα για μένα από τα μυστήρια του Χριστού, Άγιος Γρηγόριος ρωτάει. Σκοπός δε μοναδικός όλων αυτών των εορτών που έχουμε στο χώρο της Εκκλησίας μέσα είναι η τελειοποίησή μας, είναι η αναδημιουργία μας και η επιστροφή μας στην αρχική μας κατάσταση του Αδάμου. Όλα αυτά που γίνονται εδώ στην Εκκλησία μέσα, αυτό το ρόλο, το σκοπό έχουν, να μας γυρίσουν από εκεί που φύγαμε, από τον Παράδεισο που είμαστε στην αγκαλιά και συνόμιλοι, μιλούσαμε μαζί με τον Πατέρα Θεό. Σήμερα διάβαζαμε, επάνω το έχω διαβάσει και όλες μέρες, είχαν και ένα κύριο δίπλα μου, λέει, έφτιαξε τον Παράδεισο και το δέντρο, λέει, το που είχε τον απειγορευμένο καρπό κατά έναν τρόπο, προσέξτε, δεν είναι αυτά, άλλη φορά μπορεί και τώρα το πούμε, το έχει στη μέση του Παραδείσου. Και γύρω από αυτό γυρίζανε ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά δεν πειράζονταν. Τους το είχε εκεί, λέει, για να δοκιμάζονται και να μαθαίνουν την υπακοή. Και λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, όχι ο Άγιος Παΐσιος το λέει. Λέει, σε πειράζει κάποιος πειρασμός και παίρνεις δρόμο και πας μακριά. Όχι. Θα πας εκεί που είναι ο πειρασμός και σε ενοχλεί. Ο πειρασμός που έχεις, ο πνευματικός πειρασμός. Δεν θα αφήξει από τον χώρο εκείνο, δεν εννοούμε να πάμε να μπούμε στον πειρασμό, προσέξτε, σε ενοχλεί. Κάποιος τόπος, παραδείγματος χάρη, σε φοβίζει. Εκεί θα παραμείνεις μέχρι να σου φύγει μόνος του. Έτσι είναι και το πειρασμός. Λοιπόν, και λέει λοιπόν εδώ το Άγιο Βιβλίο ότι και ο Κύριος τους πειρασμούς τους δέχτηκε. Όλους. Και βγήκε νικητής. Πήγε κόντρα, δεν πήγε από άλλο δρόμο. Πήγε, τον πείραξε, πολέμησε, νίκησε σαν άνθρωπος. Αλλά εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Μην περάσει ο λογισμός μας στους πειρασμούς. Θα είχαμε σβήσει. Άμα είμαστε μόνοι μας. Δεν αντέχονται, το καταλαβαίνετε, οι πειρασμοί. Άμα δεν έχουμε Θεό. Άκουσα την περασμένη, πήρα από καιρό, δεν το είδα εγώ, άλλο μου το είπε. Λέει τηλεόραση, μια γυναικούλα έχει ένα σπίτι. Και δεν έχει να πληρώσει και κάποιο πρωί βλέπει να κολλάνε το χαρτί στο σπίτι. Ή καμία δούλα, φτωχούλα ήταν πολύ, δίνει μια από πάνω, λέει, και έπεσε σκοτώνει. Ξέρετε, δεν αντέχω την περασμή χωρίς Θεό. Και ο πιο μικρός που υπάρχει πειρασμός, μπορεί να σου γίνει φίδι κολογό να σε φάει, αν τον αφήσεις χωρίς Χριστό. Τελείωσε. Τόσο, γι' αυτό λέει, στη Θεία Μετάληψη, αν το προσέξετε, λέει,
ανάκληση λογισμών, λέει. Έλα Κύριε, εμένα το μυαλουδάκι μου, το βλέπω, πάει στραβά, είναι στην πλάνη. Αυτό λέει εκεί, εκεί στην προσευχή αυτή. Αλλά έλα που δεν μπορώ μόνος μου να το γυρίσω στο καλό, έλα και κάνε ανάκληση. Πάρ' τον πειρασμό τον κακό και δώσε μου τον καλό πειρασμό, τον καλό λογισμό. Τον καλό λογισμό. Λέει ανάκληση λογισμό, δεν λέει πειρασμό, ανάκληση λογισμό. Όλα τα κακά, πού το βγαίνουν, το λογισμό του ανθρώπου. Επέτρεψες ένα λογισμό και παρατηρώ τον εαυτό μου. Αν αφήνω τον εαυτό μου, χωρίς τη Θεία ενίσχυση με προσευχή εννοώ στη μέση, αλόγισμα, γερό αλόγισμα. Μη τα αφήνεις, αν το βλέπεις εδώ στον εαυτό μου το λογισμό, μη τα αφήνεις. Και ακόμη και τη νύχτα που πάω να κοιμηθώ, αν αφήσω ένα λογισμό τόσο, πάει η νύχτα όλη χωρίς ύπνο. Το λέω από τον εαυτό προσωπικά δηλαδή. Ναι, αφού το βλέπω το ζω και βλέπεις και στυρανάει όλη νύχτα. Φαντάσου ένας λογισμός, ένα πρόβλημα μεγάλο να το έχεις, τι γίνεται και δεν έχεις Χριστό, μην το συζητάμε καθόλου. Ήρθε ο Κύριος μόνο και μόνο για να μας δείξει το δρόμο. Ο δρόμος είναι η επικοινωνία με τον Πατέρα. Χωρίς την επικοινωνία με τον Πατέρα μας, με τον Κύριό μας, με τους Αγίους μας, δεν γίνεται απολύτως, μα απολύτως. Συνεχίζουμε λίγο παρακάτω. Τώρα, δέξου μαζί μου την κυοφορία, τη γέννηση δηλαδή, όχι την κυοφορία, δηλαδή την εγκυμοσύνη κατά έναν τρόπο, και σκύρτησε από χαρά. Αν όχι όμως ο Ιωάννης από την κοιλία, τουλάχιστον όπως ο Δαβίδ, να χορέψεις μπροστά από την κυβωτό. Έχετε υποψηθεί πως λάτρευε ο Δαβίδ μια εποχή το Θεό. Γιατί λέει, ενίτε αυτό να την πάνω και χορώ, εψαλτηρίο και οργάνω. Είχε όργανα και τον λάτρευε. Κάποια στιγμή λέει ο Δαβίδ, ένιωσε λέει τόση αγαλία και τόση χαρά, ώστε πέταξε τα ρούχα και χόρευε γυμνός. Ο Αγίος Παΐσιος για να λέει ότι άμα σε πιάσει η αγάπη του Χριστού και σε κάψει, από αγάπη εσωτερική να καίγεσαι από αγάπη, σε αγαπάω Χριστέ μου, όπως λέει ο Αγίος Παΐσιος σε ένα κομμάτι, τότε λέει και στη φωτιά να σε ρίξουν, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σαν τους Αγίους της Πέδας. Η αγάπη τους έσωσε προς το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είχανε. Και λέει και ο Άγιος Παΐσιος λέει, κοινώνησα, πήρα Χριστό, φωτίστηκε το μυαλό μου, παγωνιά είχε έξω, 40 βαθμούς θα έλεγα σήμερα, παγωνιά, και ένιωθα λέει ότι φλεγόμουν από τη ζέστη, δεν καταλάβαινα τίποτα από κρύο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα στο σκοτάδι έβλεπα να με οδηγεί φως. Το έχω ξαναπεί, αυτό το κωμικό που το γράφει ο Άγιος Παΐσιος το γράφει. Μπαρβαγιάννη, του φωνάζουνε. Ήταν μεθυσμένος ο Μπαρβαγιάννης. Σου καίνε την καλύβα, σου καίγε την καλύβα. Δεν πάει να καίγεται. Μπαρβαγιάννης αποτιμέθη και λέει, αποτιμέθη λέει και ο άνθρωπος του Θεού, ό,τι και να το κάνω, μέθη αγάπη προς τον Θεό, ό,τι και να το κάνω δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λίγο τόσο δούλοι από την αγάπη που έχουν αυτοί να μας, να προσπαθήσουμε να έχουμε, αδερφιά μου. Αν δεν έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, είμαστε χαμένοι, χαμένοι από χέρι. Χαμένοι από χέρι. Ξέρετε κάτι, ο Βασίλης είναι σαν εμένα, οι άλλοι είσαστε όλοι μικροί εδώ μέσα. Ναι. Όλοι μικροί είσαστε, εσύ. Ναι. Εσύ, όπως το λέτε. Εσύ δεν είσαι καθόλου, άστο. Άλλο τι δείχνω. Άστο. Εσύ δεν είσαι 60 δείχνεις. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, με το ζόρι. Με το ζόρι, εντάξει. Άλλο κύριο. Άλλο κύριο. Λοιπόν, του με κάνεις και γεια. Με το ναι που είπες εσύ. Χρειάζεται. Ναι. Θέλω να πω, θυμήθηκα αυτό που λέει ο Σοκράτης, ο αρχαίος. Γυράσκω, αεί διδασκόμενος. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, δεν θέλω να το έχετε εσείς. Ανήκει μόνο σε μένα τη στιγμή αυτή και δεν το εύχομαι.
το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα στη ζωή μου είναι η φυγή του γαμπρού. Όχι γιατί έφυγε, για το τι έμεινε. Εκείνη το σχολείο τώρα. Εκείνη η παιδεία, εκείνο το αγώνισμα. Υποχρεώνεσαι να καταλάβεις αυτό που λέει ο Δαβίδ. Το διάβαζα σήμερα κιόλας. Το δείξα και σαν άλλον. Ήμουν να πάω στη βιβλιοθήκη, ανοίγω το ψαλτήριο, αρχίζω από εκεί. Σιγά 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 προσέχομαι και μετά ανοίγω την Παλαιά Διαθήκη και διαβάζω. Ήρθε ένας άλλος εκεί πέρα και του λέω, κοίταξε εδώ, του λέει. Δύο λεξούλες. Εν θλίψη, εμνήστημέν σου. Δεν κατανοείται, Σταύρο, διαβάζοντάς το. Σε καμιά περίπτωση. Άμα δεν περάσεις από πάνω, τελείωσε. Δάσκαλος είναι η πράξη. Δεν είναι το βιβλίο. Με τίποτα. Δάσκαλος είναι η πράξη. Πέρασες από αυτό που και το έζησες, άνοιξε το ματάκι σου, θα σε ακούσει ο άλλος. Αλλά εδώ επαναλαμβάνω, είσαμε εκεί για μένα. Είσαμε εκεί για μένα. Μέγας δάσκαλος από τη στιγμή που έφυγε ο γαμπρός μέχρι που θα κλείσει το μάτι μου, θα είναι αυτό. Και τον ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά το λέω. Γιατί περνάω πόνο, αλλά νιώθω και μια απαλή ανακούφιση μέσα μου. Να περνάει σαν φρόισμα, να με ανακουφίζει και να σε ευχαριστώ. Είναι ο Δαβίδ το λέει θλίψε μη στη μέσου, εννοεί την εξορία που ήταν σε Βαβυλώνα. Και οποιαδήποτε περιπέτεια πέρασε ο ίδιος. Πέρασε εκείνες περιπέτεια. Του κυνηγάει ο Σαούλ να σκοτώσει. Και έζησε περιπέτεια μεγάλη. Με στη σπηλιά. Του πήγε από πίσω ο Σαούλ για να το. Αλλά του κλείσει τα μάτια ο Θεός του Σαούλ, δεν το σκοτώσει. Και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, στη λύπη, εκεί σε καταλαβαίνω καλά. Εκεί σε καταλαβαίνω καλά. Καταλαβαίνω την περπατησιά σου. Έτσι είναι, πώς θα κάνουμε. Ο Κύριος καταλαβαίνεται όταν ο άνθρωπος. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Οι άγιοι δεν περνάνε θανάτους στη ζωή τους, αλλά ήδη αγωνίζονται και θυσιάζονται και καταλαβαίνουν το περπάτημα του Κυρίου. Γράφει ο Άγιος Παΐσιος στο Αγιορείο της Πατέρας μέσα ότι ο τάδε λέει ασκητής, δεν είναι Άγιος, θα τους αναφέρει ο Αγιορείος Πατέρας μέσα. Αγωνίστηκε μια ζωή, πόνεσε, πέρασε περιπέτεια, εκεί ήταν ο Θεός. Ποτέ στην καλοπέραση δεν είναι. Ποτέ και εκεί καταλαβαίνεις το μυστήριο του θανάτου. Παραδείγματος χάρη, μιλάω τώρα για μένα. Πάω κάτω στο γραφείο και δεν βλέπω μόνο τον γαμπρό μου. Θεέ μου, όλους. Λέω στη στέλα, παίρνω το θυμιατό και πάω όσο μπορώ. Γιατί όλοι έχουν ανάγκη. Και πάλι θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που λέει, αφού το τρένο φεύγει, γιατί να φύγει άδειο με ένα επιβάτη. Το καταλαβαίνετε και το πράγμα. Δηλαδή, κάνουμε την προσευχή μας και το συζητάμε μόνο για τον εαυτό μας, φεύγει με ένα επιβάτη. Δεν λέει τίποτα λόγια ο Παΐσιος. Θα βάζει και το άλλο επιβάτη και το άλλο στην προσευχή μέσα να πάει ψηλά στον ουρανό. Ζούμε για αυτό το πράγμα, ζούμε. Τελειώνοντας, δεν σκουράσω άλλο. Στον Ιορδάνη βαπτίστηκε ο Κύριος. Στον Ιορδάνη μπαίνουμε κι εμείς. Στον Ιορδάνη άνοιξε ο ουρανός και σε εμάς ανοίγει ο ουρανός. Γιατί φεύγουν τα αμαρτήματά μας όλα και γυρίζουμε πίσω και λέει για την επιστροφή αυτού νου που γυρίζει πίσω καθαρός στον πατέρα του, χαρά γίνεται τον ουρανό. Και για ένα, όχι να είναι πολύ, για ένα, φαντάσου να είναι πολύ, πολύ τι γίνεται. Στον Ιορδάνη ο Κύριος βρήκε την εικόνα του, γιατί εικόνα του είμαστε, και την καθάρισε. Την ψυχή μας, δηλαδή την καθάρισε, αυτό το κάνουμε και το πράγμα. Και όχι μόνο εκεί, την καθάρισε και στο Σταυρό επάνω με το αίμα του. Φανταστείτε τώρα να είναι ο μέγας καλλιτέχνης, ο τέλειος ο Κύριος, να φτιάχνει εικόνα που δεν τη φτιάχνει άλλο στον κόσμο και να αλαιρώνεται
η εικόνα από τον ίδιο αυτόν που εικονίζεται. Να του την καθαρίζει και πάλι το ίδιο να γίνεται. Γι' αυτό λέει, κατάλαβε το και ζήτα τη δύναμή του, επειδή πάντα θα πέφτεις, είσαι αδύνατος. Μην απελπίζεσαι όμως. Μην απελπίζεσαι όμως, γιατί η χάρη του Θεού έτσι βαστάει. Λέει, θα το πω και με πράγματι πάλι, ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εκείνος που κατοικεί μέσα στη βοήθεια του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυγιστήσεται. Κατοικεί μέσα στη σκέπη, στη στέγη, θα το πούμε έτσι, του Θεού του ουρανού. Αυγιστήσεται, μένει. Και αυτός λοιπόν που κατοικεί μέσα στη σκέπη του Θεού, ερεί το Κύριο. Αυτός θα πει στον Κύριο, βοηθός μου ή και ελπιώ επ' αυτόν. Είσαι βοηθός μου Κύριε, σε σένα ελπίζω και ελπιώ επ' αυτόν. Και αυτός ρίσε τέσσερ από παγίδος θηρευτών. Από την παγίδα των θηρευτών, εκείνων που σε κυνηγάνε με το όπλο. Ποιοι είναι αυτοί οι Σάμοι? Διάβολοι. Διάβολοι. Από παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Ποιος είναι ο λόγος ο ταραχώδης που μας κυνηγάει όλους? Η συκοφαντία. Δεν υπάρχει χειρότερος λόγος, αυτός είναι. Λέει, σε σκεπάζει από εκείνα τα πράγματα, λέει, αφού κατοικείς μέσα στη βοήθεια του Κυρίου. Και λέει και τα παρακάτω, είναι ο ίδιος ψαλμός που λέει, της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, στους αγγέλους του θα πει ο Κύριος, θα δώσει εντολή, εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι, να σε διαφυλάξουν. Εν πάσες τις ημέρες της ζωής σου. Θα σε φυλάνε, δεν τους βλέπεις, βλέπε να. Ήθελε να στείλει ο Τοβίας τον Τοβίτ σε ένα συγγενικό του Παλαιά Διαθήκη σπίτι να πάρει κάποια χρήματα και δεν είχε άνθρωπο, λέει, να στείλει. Και στέλνει ο Θεός τον Ραφαήλ τον άγγελο και του λέει, πήγαινε να τον δεις εσύ. Είπε ο Κύριος, τον έχουμε κι εμείς μπροστά μας που περπατάμε και μιλάμε τον Κύριο, είναι μπροστά μας ο άγγελος. Πάσα στα σημαίνει ζωή, άγγελος Κυρίου προπορευέστο, είναι μπροστά από τον άνθρωπο, λέει, μόλις τον βαπτίζει. Σε όλες τις ημέρες της ζωής του. Έτσι λοιπόν. Να δούμε λοιπόν και στον Ιορδάνη, στον Κύριο και σε εμάς την πατησή μας και σε εμάς ανοίγουν ουρανοί, γιατί λέει επιστρέφει η ψυχούλα πίσω, ο άνθρωπος πίσω δηλαδή. Αρκεί μόνο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εμείς, επειδή είμαστε αδύνατοι, μην παραδιδόμαστε στην απελπισία, αλλά ο Κύριος που είναι η ελπίδα μας, να είναι αγκαλιά μας. Αμήν. Τελείωσα. Δεν σας κουράζω άλλο. Σβήστε τώρα το τηλέφωνο σου. Φτάνει 45 λεπτά και τα είναι. Αν θέλετε κάτι να πούμε. Την άλλη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαστε. Έτσι. Την άλλη Δευτέρα. Τετάρτη. Τετάρτη. Λάθος έκανα. Η συνήθεια του παρελθόντος είναι αυτή. Ό,τι πείτε. Έτσι σύλλασε. Παραγία. Διευκόντων, Αγίου Πατέρα, Κύριε Σου Χριστέ, Αμήν. Η ώρα μας καλή, καλή χρονιά και ευλογημένη.